Σύμφωνα με το πρόγραμμα και την ανασύνθεσή του, πρώτος ομιλητής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Επειδή κατά την κρίση μου είναι εκκλησιαστική η διοργάνωση, παρακάμπτω ως μη ωφελούντα όσα θα έπρεπε σε άλλη εκδήλωση επιστημονική να πω για το βιογραφικό, τη δράση, τις δημοσιεύσεις του Επισκόπου Ναυπάκτου. Μόνον ένα, και αυτό ας μας προβληματίζει. Κάποιοι επίσκοποι μας ασκούνται εις το λιπόσαρκον. Φαίνεται αυτό έχει επιπτώσεις εις των λόγων, θετικές, ευεργετικές, και εις τη γραφίδα τους. Θεοφιλέστατε επίσκοπε Μαραθώνος, κύριε Μελίτων, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος, κύριε Ιερονίμου, σεβασμιότητα Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες, εντιμότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί αδελφοί. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ιδεολογικά, πολιτιστικά και πνευματικά ρεύματα που εμφανίστηκαν στη Δύση, όπως για παράδειγμα ο διαφωτισμός, ο ρομαντισμός, ο νεωτερισμός, έρχονται στο χώρο μας σχεδόν μετά από 30 και 50 χρόνια. Έτσι αυτό που σε εμάς φαίνεται καινούργιο ήδη έχει κυριαρχεί στη Δύση πριν από πολλά χρόνια. Σε αυτό το γεγονός εντάσσεται και το φαινόμενο της μεταπατερικής θεολογίας, για το οποίο έγινε εσχάτως λόγος πολύ στην πατρίδα μας. Και νομίζω ότι η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς και αγαπητού εν Χριστώ αδελφού κ. Σεραφείμ είναι άξια προσοχής και επένου. Μόνο θα ήθελα να παρακαλέσω, τώρα χρειαζόταν το χειροκρότημα, αλλά αν χειροκροτάτε συνέχεια θα παραταθεί ο λόγος. Γι' αυτό παρακαλώ μη χειροκροτήσω. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, γιατί τέτοιες κινήσεις αποτελούν κοσμίκευση στη θεολογία και την ποιμαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι προηγούμενοι εισηγητές και ο επόμενος σε αυτήν την ημερίδα έθιξαν βασικά και σημαντικά σημεία για την πατερική θεολογία, αλλά η δική μου εισήγηση περιστρέφεται γύρω από την μεταπατερική θεολογία από εκκλησιαστικής προοπτικής. Θα τονιστούν κυρίως 4 επιμέρους σημεία. Πρώτον, η προϊστορία της μεταπατερικής θεολογίας. Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, γι' αυτό εδώ δεν θα αναπτύξω την ενότητα αυτή όπως την έχω διατυπώσει στο γραπτό κείμενο, το οποίο θα κατατεθεί στα πρακτικά, αλλά θα κάνω μόνο μια μικρή περίληψη. Ο πυρήνας της μεταπατερικής θεολογίας εμφανίστηκε εκτός από τους Προτεστάντες, όπως ήδη έχει τονιστεί, από πλευράς Ορθοδόξου, αρχές του 19ου αιώνα από τους σλαβόφιλους φιλοσόφους και θεολόγους με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Χομιακόφ. Ο Χομιακόφ συνέδεσε τον χριστιανισμό με τον πολιτισμό που κατέληξε στη μεταπατερική θεολογία. Συμφωνούσε με την παρατήρηση του φίλου του φιλοσόφου Κυρέευσκη ότι είναι αδύνατον να ανανεωθεί η φιλοσοφία των Αγίων Πατέρων στη μορφή που είχε κατά την εποχή τους. Αυτή η θεολογία των Πατέρων απαντά σε ερωτήματα της εποχής και του πολιτισμού μέσα στην οποία έχει αναπτυχθεί. Αυτή είναι η καρδιά, θα έλεγα, και ο πυρήνας της μεταπατερικής θεολογίας, αφού θεωρεί ότι η εποχή μας έχει άλλο πολιτισμό από την εποχή των Πατέρων, θέτει άλλα ερωτήματα και επομένως χρειάζεται να δοθούν άλλες απαντήσεις. Ο Χομιακόφ και οι ομόφρονές του έδιναν προτεραιότητα στην ελευθερία και την αγάπη, ανεξάρτητα από τους θεσμούς και ανεξάρτητα από τους ιερούς κανόνες. Θεωρούσαν ότι η σχολαστική θεολογία είναι ανώτερη από την πατερική θεολογία και στη συνέχεια η ρωσική θεολογία και ευσέβεια είναι ανώτερη και από την πατερική και από τη σχολαστική θεολογία. Όμως, όπως έχει παρατηρηθεί, ο Χριστός δεν ενυνθρώπισε για να απαντήσει στα πολιτιστικά ερωτήματα της εποχής του, αλλά για να νικήσει το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία, και αυτό είναι το βασικό έργο της Εκκλησίας. Βεβαίως, οι πατέρες μίλησαν για τα προβλήματα της εποχής τους, αλλά το κύριο έργο τους ήταν να βοηθήσει τους ανθρώπους σε αυτό το πνευματικό έργο να αποκτήσουν κοινωνία με τον Χριστό. Έτσι, σκοπός της Εκκλησίας
και της θεολογίας δεν είναι απλώς να αναπτύξει ένα πολιτισμό, ούτε να δώσει απαντήσεις σε φιλοσοφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ερωτήματα, αν και το κάνει και αυτό, αλλά να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση δια της καθάρσης της καρδίας και του φωτισμού του νου. Τα περισσότερα γύρω από το σημείο αυτό, γιατί έκανα μια έρευνα πάνω στο θέμα της θεολογίας του Αλέξη Χωμιακόφ, τα αφήνω για τα πρακτικά, όπου θα δημοσιευθεί εκεί η εισήγησή μου. Δεύτερον, βασικά σημεία της μεταπατερικής θεολογίας. Θα δούμε σε τι συνίσταται η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Η λέξη μεταπατερική, είτε με τη χρονική είτε με την κριτική της ερμηνεία, σημαίνει τη θεολογία μετά τους πατέρες, που δηλώνει ότι θα πρέπει ο λόγος του Χριστού να διατυπωθεί με άλλη σκέψη από εκείνη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, διότι σήμερα υπάρχει ένας άλλος πολιτισμός. Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, οι πατέρες του 4ου αιώνος, μιλώντας για τα δόγματα της Εκκλησίας, χρησιμοποίησαν τη στοϊκή και τη νεοπλατωνική σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι στη σημερινή εποχή θα πρέπει να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια και τα κείμενα των πατέρων με τη μεταπατερική σκέψη, δηλαδή για να βρούμε τον εαυτό μας, εντός εισαγωγικών όπως το λένε, πρέπει να ξεμπαζώσουμε το χρόνο από αδρανείς στιβάδες, οι οποίες μεταβάλλουν τη μνήμη σε βρικόλακα της ψυχικής μας ζωής. Βέβαια, για να είμαι ακριβής, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και άλλοι υπέρμαχοι της μεταπατερικής θεολογίας που εκφράζονται με τρόπο που δεν προκαλεί τόσο τον αναγνώστη, όπως αυτό που παρατέθηκε προηγουμένως, ότι οι πατερικές σκέψεις του παρελθόντος μεταβάλλουν τη μνήμη σε βρικόλακα της ψυχικής μας ζωής. Ωστόσο όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα ως προς την ορθόδοξη θεολογία. Μετά τον ορισμό πρέπει να δούμε τις γενικές απόψεις των μεταπατερικών θεολόγων. Σύμφωνα με τις απόψεις της μεταπατερικής θεολογίας, στην πορεία της Εκκλησίας αναπτύχθηκαν δύο τύποι εκκλησιολογίας. Οι αρχαίγονοι, όπως εκφράστηκε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, εξού και οι βιβλικές σπουδές, και οι μεταγενέστεροι, όπως εκφράστηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τον 3ο αιώνα και μετά. Η πρώτη, δηλαδή η αρχαίγονη εκκλησιολογία, ονομάζεται εκκλησιολογία της κοινωνίας και ευχαριστιακή πνευματικότητα, που είναι μια οριζόντια ιστορική εσχατολογία, και η δεύτερη είναι μια κάθετη και περισσότερο περσοναλιστική αντίληψη της ιστορίας, που προσδιορίστηκε βάσει των αρχών του γνωστικού χριστιανισμού και των νεοπλατωνικών απόψεων. Η πρώτη είναι η αρχαίγονη κοινωνική και στηρίζεται στη Θεία Ευχαριστία ως φανέρωση της εσχατολογικής δόξας της Βασιλείας του Θεού, και η δεύτερη είναι μεταγενέστερη, περσοναλιστική, νεοπλατωνική, μυστική, ασκητική. Πρόκειται για μια, όπως ακριβώς λένε, εκτροπή, δηλαδή η δεύτερη αυτή των πατέρων, εκτροπή της ευχαριστιακής λειτουργικής προς την θεραπευτική, καθαρτική, εκκλησιολογία και πνευματικότητα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως λένε, ως παράλληλη με την εκτροπή της προφητικής προς την αποκαλυπτική θεολογία και γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτήν τη θεωρία παρουσιάζεται μια ευχαριστιακή εκκλησιολογία χωρίς άσκηση και μια θεραπευτική καθαρτική εκκλησιολογία χωρίς τη ευχαριστία, και επομένως αντιπαρατίθενται η κοινωνία προς την έρημο και το αντίστροφο. Όσον αφορά τη μεταγενέστερη εκκλησιολογία, όπως λένε, η οποία κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους αλλίωσε την αρχαίγονη εκκλησιολογία, η οποία μεταγενέστερη εκκλησιολογία εκφράζεται από τους πατέρες του 3ου αιώνα και μετά, έχει διάφορες κατευθύνσεις, αφού επηρεάστηκε από ανάλογα ρεύματα που επικρατούσαν στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έτσι υπάρχουν και παρατηρούνται δύο τάσεις πατέρων, εννοείται κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους. Η πρώτη αναφέρεται στη μυστική ενατένιση του Θείου που γίνεται με τον ανίδεο νου. Αυτή η πνευματικότητα αρχίζει με τον Αναξαγόρα και τον Πλάτωνα και περνά από το Φίλωνα στους νεοπλατωνικούς, τον Κλίμαντα Αλεξανδρέα, τον Οριγένη,
και διαμορφώνεται τελικά από τον ευάγριο τον ποντικό που της έδωσε οργανωτικό χαρακτήρα. Έτσι, το υπόβαθρο της θεωρίας του ευαγρίου, όπως λένε, είναι νεοπλατωνικό, όπως και το υπόβαθρο της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσις είναι νεοπλατωνικό. Μέσα στο κλίμα αυτό ερμηνεύονται τα περί θεωρητικού και πρακτικού βίου, τα περί καθάρισεως, φωτισμού και θεώσεως και όλο το περιεχόμενο της φιλοκαλίας. Ο νους συλλαμβάνει τους λόγους των κτιστών όντων και μέσα στο νου λάμπει το θείο φως. Μέσα σε αυτήν την προοπτική ακολούθησαν όλοι οι μεταγενέστεροι, όπως λένε, πατέρες, δηλαδή τα έργα του Αγίου Διονυσίου Αρεπαγίτου και άλλοι, όπως ο Μάρκος ο Ασκητής, ο Διάδοχος ο Φωτικής, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Φιλόθεος ο Συναήτης, ο Ησύχιος της Βάτου, ο Νικήτας ο Στιθάτος, ο Γρηγόριος ο Συναήτης και οι ησυχαστές του Άθωνα, με κορυφαίο βέβαια τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Όλοι αυτοί είναι νεοπλατωνικοί. Η δεύτερη πνευματικότητα κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους που αναπτύσσεται αμέσως μετά από την ευαγριανή θεολογία που κινείται παράλληλα προς τη μυστική ανατένιση του Θείου της πρώτης πνευματικότητας ξεκινά με τον μασαλιανιστή Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο και έχει καταβολές στη στοϊκή φιλοσοφία και τη λαϊκή ευσέβεια και δίνει προτεραιότητα στην αίσθηση, στην πληροφορία και την καρδιά. Εισαγωγικά, μετά το Μακάριο, ο άνθρωπος πάβει να είναι πρωτίστως νους για να γίνει ενέστηση που συλλαμβάνει την εσωτερική πραγματικότητα περιλαμβανόμενης και της χάριτος. Η καρδιακή αίσθηση επιβεβαιώνει ή διαψεύδει κατά πόσο το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και ενεργεί μέσα μας, κατά πόσο να αποκτά την άνωθεν πληρότητα η ύπαρξή μας. Μέσα σε αυτήν την προοπτική κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους θα κινηθεί αργότερα και ο Σιμεών Ωραίος Θεολόγος για να διεκδικήσει ατομική σχέση με τον Θεό αξιοποιώντας συγχρόνως τις ευαγριανές, οριγενικές πνευματικές αισθήσεις και τις ιδέες του Διαδόχου του Φωτικής. Οι δύο αυτές πατερικές παραδόσεις και πνευματικότητες κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους πάντοτε χαρακτηρίζονται με δύο φάσεις και φράσεις που είναι καθοριστικές. Δηλαδή, η θεολογία της ευαγριανής παραδόσεως χαρακτηρίζεται ως ένας θεωρητικός μυστικισμός που έχει κέντρο τον ανίδεο νου, ενώ η θεολογία της μακαριανής παράδοσης χαρακτηρίζεται ως ένας πνευματικός υλισμός που έχει κέντρο την καρδιά. Μέσα από αυτές τις παραδόσεις ερμηνεύονται όλες οι θέσεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, από τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, τους Αγίους Μακάριο τον Ασκητή, Διάδοχο Φωτικής, Μάξιμο τον Ομολογητή, Ησύχιο της Βάτου, Μακάριο τον Αιγύπτιο, μέχρι τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Και από τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Συναήτη και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, μέχρι τους Κάλιστο και Ιγνάτιο τους Ξανθόπουλους. Το συμπέρασμα κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους είναι ότι δήθεν οι πατέρες από τον 3ο αιώνα και μετά ανέτρεψαν την εκκλησιολογία της αρχαίας εκκλησίας της Βίβλου, αλλά και οι ίδιοι οι πατέρες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες που έχουν επηρεαστεί από τη φιλοσοφία, κυρίως τον νεοπλατωνισμό, τους στοικούς φιλοσόφους και άλλες μυστικές παραδόσεις. Φυσικά μια τέτοια εξωτερική και λογική ανάλυση της διδασκαλίας των πατέρων, κυρίως της φιλοκαλίας, αποδομείται με μια τέτοια ανάλυση ολόκληρη θεολογία της Εκκλησίας για τις προϋποθέσεις της γνώσεως του Θεού, διασπάται η ενιαία πατερική παράδοση, υπονομεύεται η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως διατυπώθηκε στις ευχές και στους ύμνους της Εκκλησίας και όπως θεσπίθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους, κυρίως στην 9η Οικουμενική Σύνοδο, επί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Επίσης, με αυτές τις ερμηνείες εξουδετερώνεται και ολόκληρο το πνεύμα της φιλοκαλίας και η διδασκαλία των λεγόμενων νηπτικών πατέρων του 18ου αιώνος, με κορυφαίο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος συκοφαντείται, διαβάλλεται και υβρίζεται. Τρίτον,
οι εφαρμογές της μεταπαντερικής θεολογίας στη σύγχρονη θεολογική σκέψη. Η βάση της μεταπαντερικής θεολογίας είχε εμφανιστεί πριν πολλά χρόνια, όπως προαναφέρθηκε, και μεταφερόταν ανεπιγνώστος και στην πατρίδα μας με τις μεταφράσεις έργων των μεταπαντερικών θεολόγων στα ελληνικά, αλλά τελευταία γίνεται ευρύτατος λόγος για τη μεταπαντερική θεολογία, επειδή προκάλεσε πραγματικά την κοινή εκκλησιολογική συνείδηση. Χωρίς να απολυτοποιώ τα πράγματα και τις καταστάσεις, θα εντοπίσω μεταξύ άλλων μερικές χαρακτηριστικές διδασκαλίες που είχε παρατηρήσει και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, και σε πολλά από αυτά ήταν σύμφωνος και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η πρώτη μεταπατερική άποψη που επικρατεί και σήμερα και που δεν παρατηρείται σε όλη τη βιβλικοπατερική παράδοση είναι ότι ερμηνεύεται η εκκλησιολογία και η ανθρωπολογία με βάση την τριαδολογία και όχι με βάση την χριστολογία. Όμως η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Λόγου. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά και αυτός δια το οποίο αναγεννήθηκε ο άνθρωπος, γι' αυτό ενσαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Βεβαίως ο Χριστός ποτέ δεν χωρίστηκε από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αφού κοινή είναι η ουσία και η ενέργεια του Τριαδικού Θεού, αλλά ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και δια του Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι, όπως είπε και ο ίδιος: «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις δείξον ημί τον Πατέρα, ού πιστεύεις ότι εγώ εν τον Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί?» Έτσι δεν μπορεί κανείς να κάνει αναλογίες μεταξύ Εκκλησίας του ανθρώπου και του Τριαδικού Θεού. Ερμηνεύουμε πάντοτε την εκκλησιολογία και την ανθρωπολογία με βάση την Χριστολογία. Η δεύτερη μεταπατερική διδασκαλία είναι η θεωρία περί της οντολογίας του προσώπου. Αυτή η άποψη είναι πράγματι μεταπατερική διδασκαλία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Καταρχάς, οι πατέρες της Εκκλησίας απορρίπτουν την λεγόμενη οντολογία που ταυτίζουμε την μεταφυσική και η οποία καταδικάστηκε συνοδικός, όπως φαίνεται στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Έπειτα κάνουν λόγο για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος λόγω του τροπικού και δυναμικού μοναρχιανισμού, αλλά τα βλέπουν μέσα από τη θεολογία του τριλαμπούς της μιας θεότητος και όχι μέσα από τη φιλοσοφία. Οι πατέρες ποτέ δεν υποστήριξαν ότι τα πρόσωπα ή μάλλον το πρόσωπο υποστασιάζει τη φύση, ούτε ότι το πρόσωπο είναι τρόπος υπάρξεως της φύσεως, αλλά τόνιζαν ότι τα υποστατικά ιδιώματα είναι ο τρόπος υπάρξεως των προσώπων. Ούτε ποτέ υποστήριξαν ότι προηγείται το πρόσωπο της ουσίας, αφού το πρόσωπο αποτελείται από ουσία και προσωπικά ιδιώματα. Ακόμη ερμηνεύουν οι πατέρες τον άνθρωπο μέσα από το κατ' εικόνα και το καθομοίωσιν του Θεού, του Λόγου, και δεν έκαναν φιλοσοφικές αναλύσεις περί του ανθρωπίνου προσώπου κατά αναλογία με τον Τριαδικό Θεό. Αφού απορρίπτουν το αναλόγια έντις της μεταφυσικής και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ κτιστού και ακτίστου, η λεγόμενη οντολογία του προσώπου με την ταυτόχρονη περιφρόνηση της ησυχαστικής ζωής, η οποία εκλαμβάνεται ως ευσεβισμός, είναι πράγματι μεταπατερική άποψη, γιατί αγνοεί την διάκριση μεταξύ ψυχικού σαρκικού ανθρώπου και του πνευματικού ανθρώπου, όπως παρουσιάζεται από τον Απόστολο Παύλο. Επιπλέον, η άποψη περί κοινωνίας προσώπων είναι απορριπταία από την πατερική εκκλησιαστική διδασκαλία, γιατί δεν υπάρχει κοινωνία προσώπων ούτε στον Τριαδικό Θεό, ούτε στον Θεάνθρωπο Χριστό, ούτε στους ανθρώπους. Στον Τριαδικό Θεό υπάρχει κοινωνία φύσεως και κοινή ενέργεια, όχι όμως κοινωνία προσώπων. Γιατί? Διότι υπάρχουν και τα ακοινώνητα, δηλαδή το αγέννητο, το γεννητό και το εκπορευτό. Η αλληλοενίκηση των προσώπων δεν νοείται βέβαια, δεν είναι κοινωνία των προσώπων. Επίσης τον Θεάνθρωπο Χριστό
Η ένωση των δύο φύσεων είναι καθυπόσταση και δεν υπάρχει ένωση προσώπων, γιατί δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα στον Χριστό, όπως ισχυριζόταν ο Νεστοριανισμός. Και ο άνθρωπος κοινωνεί της ενεργίας του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού και δι' αυτού με την ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Για το θέμα αυτό ετοιμάζω ειδική μελέτη που θα αναπτύξει αυτό το θέμα και θα καταδείξει ότι η θεωρία του προσώπου στον άνθρωπο μας ήλθε από τη Δύση και ιδίως από τον γερμανικό ιδεαλισμό και υπαρξισμό. Συνάρτηση της προηγούμενης μεταπατερικής απόψεως είναι και τα περί προσωπικότητος του ανθρώπου κατά ψυχολογικό τρόπο, με την ψυχολογοποίηση της ανθρωπολογίας, όταν μάλιστα περιφρονείται η νηπτική ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας. Τελικά αποτελεί μεταπατερική άποψη ο λεγόμενος βολονταριστικός περσοναλισμός. Η τρίτη μεταπατερική διδασκαλία είναι η λεγόμενη ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Βεβαίως, κανείς δεν αρνείται τη μεγάλη αξία της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθεί από την Εκκλησία και την όλη εκκλησιαστική ζωή. Καταρχάς, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ Εκκλησίας, Ορθοδοξίας και Ευχαριστίας, όπως το βλέπουμε στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς Ορθοδοξία και Ευχαριστία, ούτε Ορθοδοξία χωρίς Εκκλησία και Θεία Ευχαριστία, αλλά και δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία έξω από την Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Έπειτα, η Θεία Ευχαριστία δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθόδοξη έξω από την κανονική δομή της Εκκλησίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετοχής σε αυτήν. Οι πατέρες της Εκκλησίας και οι κανόνες των τοπικών και οικουμενικών συνόδων καταγράφουν τις προϋποθέσεις μετοχής του ανθρώπου στη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία, που είναι η άσκηση και ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Η Θεία Ευχαριστία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση, ούτε βέβαια και το αντίστροφο. Ακόμη, εκτός της Θείας Ευχαριστίας, βασικά κέντρα της εκκλησιαστικής ζωής είναι η Αγία Γραφή, το δόγμα και η προσευχή. Υπάρχει βαθύτατο συνδυασμός μεταξύ του lex credendi, δηλαδή νόμος της πίστεως, και του lex orandi, δηλαδή ο νόμος της προσευχής. Ο επίσκοπος είναι προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να είναι και προφήτης, που κηρύττει προφητικό λόγο στους εκκλησιαζομένους, οι οποίοι επιθυμούν να πορευτούν από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Επιπλέον, η ασχατολογική ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, με απόρριψη ή υποτίμηση της νηπτικής ησυχαστικής παραδόσεως, είναι μεταπατερική διδασκαλία ξένη προς τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Η εσχατολογική βίωση της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Ευχαριστία είναι συνάρτηση της μετοχής του χριστιανού στην καθαρτική, φωτιστική και θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τον οποίον επικαλούνται, στη μυσταγωγία του δεν παρουσιάζει μόνο την εσχατολογική διάσταση της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και την ησυχαστική διάστασή της ως επιστροφή του νου από τα αισθητά στην καρδιά. Οπότε οι φιλόθεοι, όπως γράφει, αξιώνονται να δουν με τους οφθαλμούς του αρεμβάστου νοός τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Έτσι, δεν νοείται εσχατολογική βίωση της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Ευχαριστία έξω από την ενεργοποίηση της χάριτος του Θεού που βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, αυτό που λέγεται από τους πατέρες ιερό θυσιαστήριο της καρδίας. Έτσι, δεν είναι η ευχαριστία, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, δεν είναι η ευχαριστία που κάνει την Εκκλησία να είναι όντως Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία είναι αυτή που κάνει την ευχαριστία να είναι όντως ευχαριστία. Με άλλα λόγια, το άλογο, δόγμα και κανόνες, προηγείται του κάρου και όχι το αντίστροφο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε λόγο για εκκλησιαστική ευχαριστία
και όχι για ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Η τέταρτη μεταπατερική άποψη, που είναι συνέπεια της προηγούμενης, είναι ο υπερτονισμός του αναστασίμου χαρακτήρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με υποτίμηση της σταυρικής ζωής, δηλαδή η διάσπαση μεταξύ του μυστηρίου του Σταυρού και της θωοπτίας της δόξης της Αναστάσεως του Χριστού. Μερικοί μεταπατερικοί θεολόγοι ισχυρίζονται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, ενώ οι άλλες εκκλησίες εντός εισαγωγικών ζουν το Σταυρό του Χριστού. Πρόκειται πράγματι για διχοτόμηση της εκκλησιαστικής ζωής, αφού ξεχωρίζεται ο Σταυρός από την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι, όταν παρουσιάζεται η δόξα της Βασιλείας του Θεού και η μέθεξη αυτής της δόξης της Αναστάσεως με παραθεώρηση της καθάρσεως και του φωτισμού που συνιστούν τη βίωση του μυστηρίου του Σταυρού, δηλαδή όταν χωρίζεται ο Σταυρός από την Ανάσταση, αυτό είναι μεταπατερική θεολογία που δεν συντονίζεται με τη διδασκαλία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Δυστυχώς, αυτές οι μεταπατερικές απόψεις, που δεν τις συναντάμε στα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας και οι οποίες σε μερικά σημεία είναι στοχαστικές μεγεθύνσεις μερικών διδασκαλιών, τις οποίες συναντάμε στους πατέρες, έχουν εισρεύσει στην νεοελληνική θεολογία και πρέπει να γίνει η αποκάθαρσή της. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, σχολιάζοντας αυτές τις απόψεις, γράφει ότι το πρόβλημα για τη σύγχρονη αλλά και τη μελλοντική θεολογία δεν είναι ο σχολαστικισμός, ο οποίος κτυπήθηκε πολύ, αλλά κυρίως οι απόψεις για την οντολογία του προσώπου, την ευχαριστιακή εκκλησιολογία και τη διχοτομία μεταξύ της θεολογίας του μυστηρίου του Σταυρού και της θεοπτίας της δόξης της Αναστάσεως. Αυτά θα αναλυθούν σε ένα βιβλίο που σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και θα αναλύσει το έργο και τη διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη. Πάντως, το κύριο και βασικό γνώρισμα των μεταπατερικών θεολόγων είναι ότι υποτιμούν ή αρνούνται την υπτική ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας. Κυρίως χλεβάζουν απρεπέστατα τα περί καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως που είναι ο πυρήνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υπάρχει εξήγηση για αυτήν την οτροπία, όπως την έχει παρουσιάσει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Έλεγε, υπάρχει εντός εισαγωγικών τώρα μια άποψη ότι η διδασκαλία περί τελειότητος κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας είναι ειδωλολατρικής προέλευσης και ότι τάχα οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν επηρεασμένοι από τις διακρίσεις αυτές μεταξύ καθάρισης, φωτισμού και θεώσεως. Υπάρχει δηλαδή σαφής αυτός ο χωρισμός, ο χαρακτηρισμός στους νεοπλατωνικούς και λόγω μιας ομοιότητας αυτών των δύο, οι δικοί μας έχουν υιοθετήσει την άποψη αυτή που κυρίως προέρχεται από τις μελέτες που έχουν κάνει οι Προτεστάντες. Δηλαδή οι Προτεστάντες, αφού έχουν απορρίψει τον μοναχισμό και υιοθέτησαν ή τον απόλυτο προορισμό του Καλβίνου ή τη διδασκαλία του Λουθύρου, περισσωτηρίας του ανθρώπου διαμόνης της πίστεως, και είναι αντιμέτωποι ενός μοναχισμού της παραδόσης που συνάντησαν στη Δύση, η οποία βασίζεται σε αξιομιστίες, εφόσον ανακάλυψαν ότι η διδασκαλία περί αξιομιστιών είναι εσφαλμένη διδασκαλία, γι' αυτό το λόγο κατήργησαν και την αγαμία, τον μοναχισμό. Μαζί με αυτά, ο Λούθυρος, κυρίως ο Καλβίνος, ήταν εναντίον των σταδίων της τελειότητος, καθάρισης, φωτισμού, θεώσεως. Μετά, οι ιστορικοί Προτεστάντες ασχολήθηκαν με το θέμα και χάρηκαν τόσο πολύ όταν βρήκαν την καταπληκτική ομοιότητα μεταξύ πατερικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας των ειδωλολατρών και ισχυρίστηκαν ότι είναι ειδωλολατρικής προελεύσεως τα περιστάδια της τελειώσεως. Και γι' αυτό οι δικοί μας θεολόγοι, οι οποίοι πηγαίνουν με τόση μεγάλη όρεξη και σπουδάζουν, δεν λέω να μην πάνε να σπουδάσουν, τουλάχιστον να πάνε με κρίση να σπουδάσουν, γιατί πηγαίνουν χωρίς κρίση στα ξένα πανεπιστήμια, και βλέπεις τώρα εκεί τα συγγράμματα των Ορθοδόξων θεολόγων γεμάτα. Παντού βλέπεις αυτή την ιδέα ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί από τους ειδωλολάτρες, τους νεοπλατωνικούς και συγκεκριμένα περί των σταδίων της τελειώσεως. Τέλος του παραθέματος. Τέταρτον, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να δούμε πώς εργάζεται η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία, θα παρατεθεί ένα παράδειγμα πολύ εκφραστικό.
Πρόκειται για τη μεταπατηρική ερμηνεία του γεγονότος της μεταμορφώσεως του Χριστού. Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν ότι στο όρος Ταβόρ έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι και το σώμα του Χριστού με την ενσάρκωση έγινε πηγή των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Το 14ο αιώνα έγινε μεγάλη συζήτηση μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ για τη φύση του φωτός αυτού, αν δηλαδή το φως ήταν κτιστό ή άκτιστο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δίδασκε ορθόδοξα ότι το φως αυτό δεν ήταν μια τρίτη κρυμμένη δύναμη και ενέργεια μέσα στον Χριστό, αλλά ήταν το φως της θεότητός του. Έτσι το φως αυτό ήταν θείο και άκτιστο, ενώ ο Βαρλάμ υποστήριζε ότι πρόκειται περί κτιστού φωτός. Γενικά ο Βαρλάμ υποστήριζε ότι το φως που έβλεπαν οι προφήτες και οι Απόστολοι ήταν κτιστό και ήταν κατώτερο της λογικής. Γι' αυτό και θεωρούσε ότι οι φιλόσοφοι που σκέπτονταν λογικά ήταν ανώτεροι από τους προφήτες και τους Αποστόλους που έβλεπαν αυτό το φως. Η συζήτηση αυτή κατέληξε στο να κατοχυρωθεί συνοδικός από την Εκκλησία η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και να συγκαταρρυθμηθεί ο Άγιος Γρηγόριος στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, ενώ καταδικάστηκε ο Βαρλάμ ως αιρετικός. Η σύγχρονη μεταπατερική θεολογία ερμηνεύει το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού μέσα από την προοπτική του Βαρλάμ και αποδεσμεύεται από τη διδασκαλία του κορυφαίου πατρός της Εκκλησίας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Για τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά γράφεται ότι, εισαγωγικά, το σκεπτικό του και από τον 3ο αιώνα, κυρίως με τον Οριγένη, σύνολης της ανατολικής πατερικής παράδοσης, παραπέμπει έντονα σε κατηγορίες της πλατωνικής και της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας. Έπειτα, οι ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη μεταμόρφωση του Χριστού γράφουν, είναι γεμάτες από πλατωνικές και πλατωνίζουσες φράσεις, αλλά και ακολουθούν και αντίστοιχα συλλογιστικά σχήματα. Μέσα σε αυτήν τη φιλοσοφική προοπτική εντάσσεται η μετασκευή ή η εναλλαγή των αισθήσεων, η θεωρία του ακτίστου φωτός, η ομολογία του νου με το θείο φως, η θεωρία με την ψυχή καθαρότητα. Έτσι, κατά τη μεταπατερική θεολογία, επιβάλλεται εντός εισαγωγικών να εγκαταλείψουμε τον νεοπλατωνικό και πατερικό αλληγορισμό, χωρίς βέβαια να πάψουμε να το σπουδάζουμε και να διδασκόμαστε, και υποβάλλει επομένως ανάγνωση της μεταμορφώσεως του Χριστού στην προοπτική της ενότητας του κόσμου και του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού και να απορρίψουμε τη διδασκαλία της 9ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και τη διδασκαλία όλων των Αγίων που ερμήνευσαν το γεγονός της μεταμορφώσεως, καθώς επίσης πρέπει να καταργήσουμε ή να αντικαταστήσουμε και τη σχετική υμνογραφία της Εκκλησίας για το γεγονός αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την πατερική, μεταπατερική ερμηνεία, οι μαθητές εκείνη τη στιγμή στο όρος Ταβόρ δεν μετήχαν του ακτίστου φωτός, της θεώσεως, όπως ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά γνώρισαν ένα κόσμο πληρότητας και τον βιώνουν ως χαρά. Το φως του Χριστού με το οποίο έλαμψε πάνω στο Ταβόρ είναι η πληρότητά του. Έτσι ο Ιησούς αστράφτει από πληρότητα και ανοίγει με την ακτινοβολία του στο χώρο, απευθύνεται στο Θεό και εις απάντηση ο Θεός προκαλεί τη μεταμόρφωση. Έλαμπε ολόκληρος ο Ιησούς και η πληρότητα της ανατάσσεώς του ξεχύλιζε το είναι του με ένα φως που διαπότιζε τα ημάτια του. Όταν κάποιος υπάρχει στην αλήθεια, λέγει, η αλήθεια γράφει στα φορέματα και τα κοσμήματά του. Όλα την ακτινοβολούν απροϋπόθετα. Το φως του Χριστού δεν είναι το μεταφυσικό φως του Γρηγορίου του Παλαμά, αλλά στο πρόσωπό του ο Θεός φανερώνεται στη διαφάνεια του ανθρώπου. Αυτή η διαφάνεια σημαίνει τη θεοφάνεια της σαρκός. Είναι η παρουσία του Θεού επάνω στον άνθρωπο ως υπαρξιακή πληρότηση, μετάβαση από την πυκνότητα στη φωτιστική αρέωση του ανθρώπου. Εδώ προφανώς τίθεται στο περιθώριο όλη η θεολογία της θεώσεως. Έπειτα, η παρουσία και η μεταμόρφωση του Χριστού μεταξύ των προφητών Μωυσή και Ηλία δείχνει ότι με τον Χριστό εγκαταλείπουμε έναν κόσμο που αυτοί εκφράζουν. Λέγει, ανάμεσα στην ελευθερία των εντολών που εκφράζει ο Μωυσής και την πίστη σε έναν Θεό πέρα από κάθε στοιχείο του κόσμου που εκφράζει ο Ηλίας, ο Ιησούς στέκεται ως ένσαρκη αιωνιότητα, αλήθεια ανεξάρτητα από φοβίες και συμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό ο Ιησούς τους λέγει ότι μπορούμε να δικαιώσουμε επί γης την ύπαρξη,
εφόσον πεθάνουμε όπως έχουμε ζήσει, με άνοιγμα της συνειδήσεως των πόρων προς τιμήν της ζωής. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς πορεύεται στην Ιερουσαλήμ και το θάνατο, θα αντέξει το Γολγοθά επειδή ανέβηκε στο Θαβόρ και έγινε θεοφάνεια. Το αίτημα του Αποστόλου Πέτρου «Καλόν εστί ημάς οδε είναι» και «Ποιήσω μεν τρεις σκηνάς» ερμηνεύεται μέσα στην προοπτική της ελληνιστικής ασκητικής ως αίτημα καταφυγής στην άχρονη πραγματικότητα ή στο να διατηρηθεί εσαΐ η ευδαιμονική συνθήκη, η ευτυχία να κεφαλαιοποιηθεί, η μακαριότης να θεσμοποιηθεί και να ενσωματωθεί στη διάρκεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός δεν ικανοποίησε το αίτημά τους. Η φωτεινή νεφέλη που επισκίασε τους μαθητές κατά την ερμηνεία αυτή, τη μεταπατερική, αποτελεί εθέρια πραγματικότητα μεταξύ ουρανού και γης. Η ουράνια ενέργειά της περιγράφει τη φωτεινή μεταμόρφωση ως εσωτερική αλλαγή, ενώ η σκιά της λειτουργεί σαν προστατευτικό πέπλο των αισθήσεων, καθώς δεν αντέχουν στο φως. Η φωνή που ακούγεται μέσα από την εφέλη απλώνει το φως της μεταμορφώσεως στους μαθητές και στον περιβάλλοντα χώρο. Η δόξα του Ιησού σημαίνει την επιγή συνάντηση ανθρώπου και Θεού, ένα χρόνο ρήξεως με το παρελθόν στο αναγεννητικό παρόν μας. Από όλη την ερμηνευτική αυτή παρουσίαση προτείνεται από τη μεταπαντερική σκέψη να βλέπουμε το γεγονός της μεταμορφώσεως ως πρόταση εσχατολογικής υπάρξεως, αναγεννητικής καινούργιας ζωής και όχι σε κάποιο σωτήριο μέλλον που ακυρώνει το παρόν, ούτε σε μια μαγικό θαυματουργικό επίπεδο αποδεκτικό της θεότητας του Χριστού. Πρόκειται για το ήθος της Βασιλείας που νοείται ως ζωή μες στον κόσμο, ελεύθερη από τη βαρύτητα του κόσμου, ή τη μια μεταμορφωμένη ύπαρξη για την οποία το αύριο αποτελεί ανοιχτή δυνατότητα και ουδέποτε αποπνευματοποιημένο λειτουργικό τυπικό κτλ. Το παράδειγμα αυτό δείχνει σαφέστατα πώς εργάζεται η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία, αφού προσπαθεί να αποδεσμευθεί από την ερμηνευτική ανάλυση των πατέρων και την αποκάλυψη της δόξης του Θεού ως ακτής του φωτός και τη θέωση του ανθρώπου με τη μέθεξη του ακτής του φωτός, την οποία θεωρεί νεοπλατωνική και ερμηνεύει τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης μέσα από σύγχρονες προτεσταντικές, βιβλικές και ουμανιστικές απόψεις, ξένες προς την παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τέτοιες απόψεις παραθεωρείται όλη η ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και όλη η λατρευτική της ζωή. Εισάγεται ένας νεωτερικός στοχασμός και στην πραγματικότητα εκπροτεσταντίζεται όλη η ορθόδοξη παράδοση των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, που είναι η εμπειρία και η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από το θεάνθρωπο Χριστό φτάνουμε οπωσδήποτε στον άνθρωπο Θεό. Μπορεί να αντιλέξει κανείς ότι το παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι μεμονωμένο και ενδεχομένως ακραίο και ότι δεν γίνεται αποδεκτό από τους λεγόμενους μεταπατερικούς θεολόγους. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το παράδειγμα αυτό περιλαμβάνεται σε βιβλίο που εκφράζει τη μεταπατερική θεολογία, όπως γράφεται από τον συγγραφέα του, και συνδέεται με συναφή άλλα βιβλία τα οποία έγιναν αποδεκτά από ακαδημαϊκό θεολόγο εκφραστή αυτής της θεολογίας. Γενικά, αυτή η κίνηση που σήμερα ονομάζεται μεταπατερική θεολογία είναι η επαναφορά σε πιο έντονη μορφή αυτού που παλαιότερα λεγόταν νεοορθοδοξία. Και αν ερευνήσει κανείς τα ρεύματα αυτά θα διαπιστώσει ότι έχουν κοινή αφετηρία και κοινά σημεία. Είναι ευνόητο ότι όπως η σχολαστική θεολογία διακρινόταν από διάφορες τάσεις, έτσι και η μεταπατερική θεολογία εκφράζεται από πολλές τάσεις, γιατί κάθε μεταπατερικός θεολόγος διαφέρει από τους άλλους μεταπατερικούς. Τελικά η μεταπατερική θεολογία είναι ξένη προς τη θεολογία της Εκκλησίας μας και είναι ένα ξένο σώμα στον οργανισμό της Εκκλησίας. Ήδη έχουν λεχθεί πάρα πολλά και θα μας πει και ο επόμενος ομιλητής. Εκείνο που τηλεγραφικά μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι στην Ορθόδοξη Παράδοση υπάρχει ενότητα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε: «Τούτο τελειώτης σωτήριος, έντε γνώση και δόγμαση, το ταυτά φρονήν προφήτες, Αποστόλης, Πατράσιν, πάσιν απλώς διόν το Άγιο Πνεύμα μαρτυρείται λαλήσαν περί Θεού και των κτισμάτων αυτού». Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι θεόπτες Άγιοι χρησιμοποίησαν τη γλώσσα της εποχής τους για να αντικρούσουν τους αιρετικούς και να καθοδηγήσουν τους πιστούς, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν τον τρόπο σκέψεώς τους.
ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πάλι υπογράμμισε: «Κάντης των πατέρων τα αυτά της εξοφθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον εξωτερικά, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ. Διότι οι πατέρες έχουν νου Χριστού, ενώ οι φιλόσοφοι αιρετικοί, εάν δεν ομιλούν από δαιμονικό πνεύμα», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «τουλάχιστον φθέγγονται από την ανθρώπινη διάνοια. Είναι λάθος να υποστηρίζεται ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν νεοπλατωνικοί ή οριγενιστές. Συνιστά βαθύτατη άγνοια της θεολογίας ή θα έλεγα διαστρέβλωσή της. Και το τρίτον, ότι όλος ο πλούτος των πατέρων έχει περάσει στα δόγματα της τη λατρεία και τις ευχές των μυστηρίων. Έτσι συνδέεται το λέξ κρεντέντι με το λέξ οράντι και ίσως αυτός είναι ο λόγος που όσοι διακατέχονται από μεταπατερικές ιδέες ασεβούν σε βάρος της λατρείας και της προσευχής». Σεβασμιότατοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τελειώνω, παρέλειψα πολλά, αλλά θα τελειώσω. Η θεοπτική εμπειρία των Αγίων, η ησυχαστική φιλοκαλική παράδοση και η λατρεία της Εκκλησίας αναιρούν τις απόψεις της μεταπατερικής θεολογίας, η οποία υπονομεύει και τις τρεις αυτές διαστάσεις της εκκλησιαστικής ζωής, δηλαδή και την εμπειρία και τον ησυχασμό και τη λατρεία, και ουσιαστικά εκπροτεσταντίζει την ορθόδοξη θεολογία. Για να φανερωθεί τι ακριβώς είναι η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και ότι είναι αντίθετη με τη μεταπατερική θεολογία, η οποία στηρίζεται στον πολιτισμό και τη φιλοσοφία, θα αναφέρω ένα παράδειγμα τελειώνοντας από την εμφάνιση του Χριστού στους δύο μαθητές που πορεύονταν προς Εμαούς την πρώτη μέρα της Αναστάσεως. Ενώ οι δύο μαθητές πήγαιναν την πρώτη μέρα των Σαββάτων προς Εμαούς και συζητούσαν τα γεγονότα της Σταυρώσεως του Χριστού και ήταν θλιμμένοι, τους πλησίασε ο άγνωστος Χριστός και άρχισε να τους ερμηνεύει τα χωρία της Αγίας Γραφής σύμφωνα με τα οποία ο Χριστός έπρεπε να σταυρωθεί. Όσο τους μιλούσε, η καρδιά των μαθητών κεγόταν από αγάπη για τον Θεό, από τη χάρη του Θεού. Τον παρακάλεσε να μείνει μαζί τους και κατά τη διάρκεια της κλάσεως του άρτου τους αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι ο Αναστάς Χριστός. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι μια πορεία των μαθητών του Χριστού για τη Θεία Λειτουργία, θα λέγαμε. Σε όλες τις φάσεις είναι παρόν ο Χριστός, αλλά αποκαλύπτεται προοδευτικά. Η καύση της καρδιάς των μαθητών γίνεται με την ανάλυση του Λόγου του Θεού, αφού η ενέργεια του Λόγου του Θεού αγγίζει τον εσωτερικό χώρο της καρδιάς και αρχίζει προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση του Λόγου του Θεού φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και ακολουθεί η αποκάλυψη θεοπτία του Αναστάντου Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Έπειτα η χαρά της οράσεως του Αναστάντου Χριστού φανερώνεται στους Αποστόλους σε όλη την Εκκλησία. Η μεταπατερική θεολογία επιδιώκει να αναλύει τις γραφές χρησιμοποιώντας ως όργανο τη λογική και όχι την καρδιά. Θέλει Θεία Ευχαριστία και Θεία Κοινωνία χωρίς καύση καρδίας, χωρίς καρδιακή προσευχή. Αναφέρεται στην οντολογία του προσώπου και όχι σε πορεία του ανθρώπου από το κατοικών στην καθομοίωση, τη θέωση. Κάνει λόγο για προεστώτα της ευχαριστιακής συνάξεως και όχι για προφήτη. Ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού χωρίς βίαση του μυστηρίου του Σταυρού, που είναι η ασκητική ησυχαστική παράδοση. Επιδιώκει να απαντήσει στα θέματα που θέτει ο σύγχρονος πολιτισμός και δεν αναφέρεται στη νίκη του Χριστού, μάλλον στη νίκη του χριστιανού με τη δύναμη του Χριστού εναντίον του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Έχει ανάγκη του κόσμου και όχι τη μεταμόρφωση των ανθρώπων. Ομιλεί για αισθητική, για τέχνη και παραθεωρεί την καθιερωμένη ασκητική. Θέλει να λάβει απαντήσεις σε ερωτήσεις του συγχρόνου πολιτισμού και δεν ενδιαφέρεται για τη μετοχή στη δόξα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό είναι το πρόβλημα της μεταπατερικής θεολογίας και κάθε άλλης θεολογίας που δεν είναι εκκλησιαστική, γιατί στη βάση της η ορθόδοξη θεολογία είναι εκκλησιαστική, όπως περιγράφεται θαυμάσια στην Εφεσίους και Κολασσαίς επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και αυτό έχει τονίσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης του Βαρθολομαίος, ότι η θεολογία δεν είναι ούτε μεταπατερική κτλ. Είναι εκκλησιαστική. Και επομένως η θεολογία μας είναι η ορθόδοξη εκκλησιαστική και όχι μετααποστολική και μεταπατερική. Ευχαριστώ πολύ.